Δεν ξεχνά τα καλά πια είναι αδιανά. Ο λαός δεν ξεχνά τα καλά πια είναι αδιανά. Ο μήνας δεν βγαίνει, ακούστε το καλά. Τα καλάθια των σπιτιών μας είναι αδιανά. Η ακρίβεια Μητσοτάκη δεν πάει άλλο πια. Ο μίσθος δεν φτάνει ούτε για καπαμά. Η ακρίβεια Μητσοτάκη δεν πάει άλλο πια. Ο μίσθος δεν φτάνει ούτε για καπαμά. Ακρίβεια, ανεργία, καταστολή. Αυτή με τις κυβέρνησεις η πολιτική. Με τη συμμετοχή μας στην απεργία θέλουμε ισχυρό μήνυμα. Αγωνιζόμαστε για αύξηση μισθών και ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων, ισχυρές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κατάργηση των αντεργατικών νόμων Μητσοτάκη και Χατζηδάκη, για το δικαίωμα στην εργασία, για εργασία με δικαιώματα, υγεία, ασφάλεια και αυστηρούς ελέγχους στην εργασία, ισχυρό κοινωνικό κράτος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνεί κατηγορηματικά να λάβει μέτρα ανάσκησης της ακρίβειας, στηρίζει τους λίγους και λαϊλατική κοινωνία. Για την πλειονότητα των πολιτών δεν βγαίνει ο μήνας. Ο μισθός με δυσκολία καλύπτει τις ανάγκες του πρώτου 15ήμερου. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταφέρει η Ελλάδα σήμερα να δίνει ο εργαζόμενος μισθούς μόνο για το κόστος ενέργειας. Με όρους αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα έχει το τρίτο μεγαλύτερο κόστος ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δίθεν κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής αύξησε τελικά το κόστος του ρεύματος 57% σύμφωνα με την ρυθμιστική αρχή ενέργειας και τα υπερκέρδη έφτασαν στα 500 εκατομμύρια μόνο το Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει να έχει την πιο ακριβή τιμή καυσίμων σε σχέση με το εισόδημα και τον μεγαλύτερο ενεργειακό πληθωρισμό στην Ευρώπη. Να είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ο βασικός μισθός είναι χαμηλότερος από τα επίπεδα του 2010. Τα ασθενέστερα νοικοκυριά να ξοδεύουν το 80% του εισοδήματός τους σε ενίκιο και τρόφιμα και το 71% των εργαζομένων να έχει μειώσει την κατανάλωση βασικών ειδών διατροφής. Ο λαός δεν ξεχνά